παιδιά. Αυτό είναι πολύ σιγανό. Γεια σας, παιδιά. Πρέπει να το κάνουμε σωστά. Γεια σας, παιδιά! Σήμερα θα σας μιλήσω για τους τύπους των fans. Ξέρεις ότι μιλάω και για σένα. Και για σένα. Και για σένα και πίσω. Και για σένα εκεί. Δεν θα μιλήσουμε για τους δικούς μου fans. Θα μιλήσουμε γενικά για τους fans. Γενικά για τον τύπο ανθρώπων που σχολιάζουν σε YouTubers και δεν ξέρω κι εγώ. Πάμε να δούμε το βίντεο. Πάμε, πάμε. Πρώτος φαν, ο Δεν ζω χωρίς εσένα. Έχετε αρχίσει να πιάνετε συζήτηση, έχετε κάνει μια πολύ μεγάλη σχέση με αυτόν τον φαν. Δηλαδή, σε φάση σχολιάζει παντού, κάνει παντού like, σου στέλνει συνέχεια μηνύματα, σε ό,τι και να ανεβάσεις. Είναι σαν εκείνον τον φίλο σου, τον οποίο δεν τον κάνει τόσο παρέα, ρε. Απλά θέλει να σε κάνει τόσο πολύ παρέα. Ξέρεις, απλά για να σε έχει φίλο, όταν δεν θα έχει παρέα για να βγει. Πρέπει να φίλοι μου, τέλειο. Σήμερα είσαι ένα πολύ κούκλα. Τι ξέρει, θέλω να σου πω σήμερα ότι. Εντάξει, δεν σου πάει τόσο πολύ αυτό το κόκκινο καπέλο, αλλά γενικά σε λατρεύω. Δεύτερο φαν. Δεν ξέρω τι είμαι. Ο φαν δεν ξέρω τι είμαι, είναι σε φάση. Σε ένα βίντεο, ας πούμε, θα σου πει μπράβο, Νιφέλη, τέλεια τα πήγες και σήμερα. Ελπίζω να σε δούμε στο επόμενο βίντεο, ακόμη πιο ανανεωμένη. Στο δεύτερο βίντεο. Καλά, μωρή Λινάτσα, πώς είσαι έτσι, γαμό, έλεος. Μαζέψου λίγο ρε παιδάκια μου, 15 χρονών είσαι, πώς βάφεσαι έτσι. Σου στέλνει μηνύματα στο πρώτο story. Καλά, μιλάμε, είσαι κουκλάρα, μακάρι να σου έμοιαζα. Στο live. Πώ πώς είσαι έτσι, ρε κατεστραμμένο. Και εσύ σε κάψω και στιγμή. Ο αναρθόγραφος φαν είναι ο συνηθισμένος που ό,τι και να σου γράψει καλό comment, hate comment, να σου σχολιάσει για το τραγούδι, θα κάνει ορθογραφικά. Ορθογραφικά. Είναι δηλαδή αυτός που δεν ξέρει τι το είμαι γράφεται με είτε και εψιλόν. Όπα κάτσε. Όχι. Μήπως είμαι εγώ αυτός. Ο επόμενος είναι ο πρώτος ή αλλιώς first ή αλλιώς πρώτο like ή αλλιώς πρώτο comment. Ναι, ξέρουμε ότι υπάρχει παντού. Υπάρχει παντού. Παντού. Δηλαδή όπου και να πας και ρε φίλε και 600 σχόλιο να είμαι πρώτος θα πει! Για μην το κάνετε αυτό. Δεν είστε το πρώτο. Ξέρετε γιατί. Γιατί εγώ είμαι το πρώτο. Είδα πρώτο το βίντεο. Πριν ανέβει σε εσάς. Το είδα και όταν ήταν προγραμματισμένο για να ανέβει στις 2 η ώρα σε εσάς, αλλά εγώ το είδα στις 1. Εντάξει. Άντε. Εγώ είμαι το φέρο. Η Σαραντάρα. Η Σαραντάρα υπάρχει και στο Facebook. Αλλά γενικά θα υπάρχει πάντα και στο YouTube. Δηλαδή είναι η μητέρα ενός παιδιού που είδα θα της αρέσει το βίντεο σου που θα είναι σε φάση. Θα σας παρακαλούσα εσάς τους νέους να συμμαζευτείτε λίγο και να μιλάτε καλύτερα στα βίντεο. Γιατί υπάρχουν και παιδιά που σας βλέπουν και θέλουμε τα παιδιά μας να έχουν ένα καλύτερο αύριο. Και στο σπίτι τους είναι κάπως ρε μαλακισμένο, τι κάνεις γαμό! Ναι, ναι. Είστε όλες έτσι. Ο από πού το πήρες. Ο από πού το πήρες είναι συνήθως η τύπη που κάνεις, ας πούμε, εσύ. Όταν ανεβάζεις μια φωτογραφία θα κάνεις tag τις εταιρείες που αγόρασες τα ρούχα, έτσι. Και θα σου στείλει μήνυμα ή θα σχολιάσει από κάτω από πού πήρες την μπλούζα σου. Δεν ξέρω γιατί. Δεν ξέρω πραγματικά. Ο hater με το ζόρι. Ο hater με το ζόρι είναι ο κλασικός hater που θέλει να γίνει hater απλά για να του δώσουν σημασία. Δηλαδή, θα κάτσει να γράψει ένα ολόκληρο κειμενάκι για να σε χαιτάρει μόνο και μόνο απλά για να πάρει like και να το πούνε οι άλλοι από κάτω να κάτσουν να το βρίσουν, ξέρω εγώ. Κάτι τέτοιο, δηλαδή είναι κάπως σαν μαζόχες ή δεν ξέρω τι φάση. Και πραγματικά, αφού δεν σας αρέσει τα βίντεο, αφού δεν σας αρέσει τα βίντεο, σας είπα εγώ να θα γράφω τύπος. Ε, ψή, εσύ! Ποιος εγώ? Ναι, ναι, εσύ! Τι βιντεάκι είναι αυτά και τι χαλά στο YouTube? Δεν μπορώ να σε βλέπω πλέον. Unsubscribe, δεν σου έχω κάνει ποτέ, αλλά unsubscribe και ξέρεις και κάτι. Πώς βγαίνεις έτσι έξω, γιατί βάφεσαι έτσι, είσαι 15 χρονών. Ξέρω εγώ, νομίζω πως όλοι μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε, έτσι. Αν δεν θες, μπορείς να με βλέπεις τα βίντεο μου. Τι λες ρε, και θα χάσω εγώ τέτοιο ρεζιλίκι. Πού θα βλέπω εγώ τέτοιο ρεζιλίκι. Μας έχετε χαλάσει την Ελλαδάρα μας. Αντί να πούμε, δεν μπορώ να σας βλέπω όλους και σας. Αμάν, αμάν πλέον δεν μπορώ. Δεν γίνεται αυτό.
άλλο, ρε παιδιά, αφού δεν σας αρέσουν τα βίντεο, γιατί τα βλέπετε γενικά και απλά κάθεστε με το ζόρι να σχολιάσετε. Ξέρω όμως, εγώ απλά δεν θα ήθελα να κάνω σημασία σε αυτούς που δεν μου αρέσουν. Δηλαδή υπάρχουν YouTuber που δεν μου αρέσουν και δεν κάτσω να τους δω. Να έχετε μία καλή μέρα! Είναι ο τύπος που απλά πάλι σας λέω θέλει να πάρει like και απλά θα γράψει εσύ που βλέπεις αυτό το βίντεο, να έχεις μία υπέροχη μέρα! Ο ερωτευμένος. Ο ερωτευμένος είναι συνήθως ο πιο μεγάλος σου φαν, ο οποίος θα σου απαντήσει πραγματικά σε όλα όπως τον προηγούμενο. Απλά αυτός έχει μια μικρή διαφορά. Έχει μια μικρή διαφορά. Δηλαδή, είναι σε φάση. Μπράβο, αγαπημένη μου ομορφιά! Ήσουν υπέροχη και σήμερα. Ελπίζω να τα πούμε ξανά στο επόμενο σου βίντεο. Φιλάκια, Κώστας! Στο επόμενο story. Ήσουν κούκλα και σήμερα. Μπράβο! Καλά να περάσεις, όπου και να πας σήμερα. Εγώ θα περάσω υπέροχα σκέφτοντάς σε. Αυτό ήταν το βίντεο, παιδιά. Ελπίζω να σας άρεσε. Άμα σας άρεσε το βίντεο, πατήστε ένα like. Ένα like. Και αν δεν με εγγραφείς στο κανάλι μου, αν θέλετε να βλέπετε και άλλα βίντεο μου, μπορείτε να με βρείτε στο Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, Musical.ly και Twitch. Αυτά. Τα λέμε.